ενέργεια είναι αυτή η πόρτα που βλέπεις, Αλέξη. Πέρασες με το κεφάλι την άλλη φορά, το όσπασες, τα άφησες έτσι, έβαλες ταινία. Λοιπόν, ο Παναγιώτης είναι ο κουνιάδος του Αλέξη, ο αδερφός της Αντωνίας. Ο αδερφός της αδερφός της, δηλαδή. Ο ναι. αδερφός. Η αδερφή του αδερφού μου. Όχι, ρε, ο αδερφός της αδερφής σου. Α, ναι, αυτό. Είμαι gamer, εντάξει. Άκουσέ με πρώτα. Έφερα το καλύτερο εργαλείο που μπορεί να φανταστεί. Ναι. Καλά το πας, πάμε. Δεν μπορεί το καπέλο, δεν το μπορεί. Έφερα κάτι, εντάξει. Έλα, φέρ το. Θα το φέρω. Τι έχει εδώ, τι νομίζεις? Είναι ο Δράκος της MSI. Τα λέω, άμα δεν τα ξέρεις, εγώ σε βοηθάω τώρα σε αυτά. Λέγει, εγώ δεν. Ναι, άνοιξε, δεν έχει κάτι. Αφού το έβγαλα το λάπτο. Αυτό που βλέπεις εδώ είναι το power brick. Άμα σε φέρω στο κεφάλι, τελείωσε. Σύγκρινε το λίγο. Σε έχω πάει νοσοκομείο. Α, βάλε. Εσά το κεφάλι του Παναγιώτη είναι περίπου. Έχει μεγάλο κεφάλι. Φτιάξε μάλι σαν περούκα. Ωραίο συνέργεια. Πού ξέρει ότι είναι περούκα. Το βλέπετε έτσι μεγάλο γιατί τροφοδοτεί. Ένα κτίνος της MSI, ένα κτίνος λάπτοπ. Το οποίο λάπτοπ είναι αυτό που έχουμε εδώ πέρα. Είναι το Vector GP78HX13V. Πόσο το υπολογίζεις βάρος? Πιάσε, έτσι δεν γίνεται. Ένας άπειρος unboxer τώρα εδώ θα φάνει, παιδιά. Δίνει πολλά, 4. 4 κιλά. Όχι, 3 είναι. Εντάξει, καλός είναι. Θα σε πάω, θα σε επιλέξουμε, εντάξει, θα σε προτιμήσουμε. 3 κιλά είναι το βάρος. Μπορεί να θεωρείτε βαρύ λάπτοπ, αλλά αν σας πω, παιδιά, τι κρύβει μέσα, θα πάθετε σοκ. Θα πείτε πώς μπόρεσαν και τα χώρασαν όλα αυτά και κράτησαν το βάρος μόνο στα 3 κιλά. Βάλτε την πρίζα τώρα να υπάρχει αυτό. Πού έχει πρίζα? Εμένα λες. Α, ναι. Εγώ ξέρω. Λες και είναι σπίτι μου. Βάλε και από πίσω. Θα χρειαστεί για μετά. Τι είναι αυτό, ρε? Είπα θα τα βολέψω. Παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε χώρο, δεν είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Τόσα χρόνια αναρωτιούνται τι υπάρχουν πίσω από τα μαξιλάρια. Γι' αυτό υπάρχουν τα μαξιλάρια. Το Power Station. Τίποτα, δεν το χάος. Βάλε το λίγο εκεί πέρα. Βάλε που βρεις τώρα, ό,τι βρεις. Και μου κάνει τσάφ όμως. Και το σημαντικό, ξαναβάλει τα μαξιλάρια για να νομίζουν ότι είναι καθαρός ο χώρος. Και σινιαρισμένος. Δεν θέλω το συνδέσω ακόμα. Από τέτοιο είναι μηχανάκι είναι αυτό, τα ηλεκτρικά. Τέτοιο έχουμε σπίτι. Είναι το Σαββάτ που είναι. Δεν ήταν έτσι το μαξιλάρι. Αλλιώς, όχι. Έχει μια κόρνα εδώ. Ρε, εσύ δεν ήταν έτσι το μαξιλάρι. Έτσι ήτανε. Δεν ήταν έτσι. Περιμένω να το βάλω σωστά. Έτσι ήτανε. Δες πως είναι το άλλο. Όχι. Αχ, άνθρωπο. Αυτό το μαξιλάρι. Ναι, ρε. Έτσι πράγμα. Πες το έτσι. Αυτό, τώρα είναι εντάξει. Πες το έτσι. Καταρχάς από θέμα design. Και από θέμα κατασκευής δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ premium. Φοβερή κατασκευή, φοβερά υλικά. Έχει ένα πολύ όμορφο stealth γκρι σκούρο χρώμα. Ο δράκος της MSI προφανώς. Στην gun metal, πώς το λέει. Ναι, gun metal. Wow. Και δες πως είναι από κάτω. Έτσι. Δηλαδή, σου λέει ότι είναι ένα gaming laptop. Παίξε λίγο με το φως. Κοίτα, εδώ φαίνονται όλα τα εσωτερικά. Σου λέει ότι είναι ένα κτίνος. Ένα κτίνος πραγματικά είναι αυτό που βλέπετε. Θες να το ανοίξεις ή να έχεις την τιμή? Και δεν μπορεί. Είναι στιβαρή κατασκευή, παιδιά. Δεν το συζητάμε. Επεξεργαστή. Έχει Intel Core i9 HX 13ης γενιάς. Κτίνος πραγματικά, ξέρεις πόσες πυρήνες έχει? 64. Εντάξει, το γάμο. 24 πυρήνες έχει. Πάνω από 5,5 GHz η συχνότητα λειτουργίας του. Είναι ταχύτατος. Χρησιμοποιεί τεχνολογίες AI. Όπως τεχνολογίες AI χρησιμοποιεί και η κάρτα γραφικών. Ποια κάρτα γραφικών πιστεύεις ότι θα μπορούσε να έχει ένα τούμπανο λάπτοπ? Η καλύτερη που υπάρχει, ρε παιδί μου. 40-90. 40-90, μπράβο! Συγχαρητήρια. Προσλαμβάνεσαι. Κάτι ξέρει ο καπετάνιος. 40-90, κάτι ξέρει. Χρησιμοποιεί τεχνολογίες AI και στο DLSS3 που έχει. Το DLSS είναι αυτό που ενεργοποιείς μέσα από τις ρυθμίσεις του παιχνιδιού για να ανεβάσει τα FPS. Χωρίς να ρίξει την ποιότητα των γραφικών στο μάτι, χωρίς να το καταλάβεις εσύ, δηλαδή. Κατάλαβες. Κατάλαβες ή δεν κατάλαβες? Σημαντικό αυτό. Σημαντικό, ναι. Σημαντικό επίσης επειδή είναι και 240 Hz η οθόνη. 17 ίντσες διαγώνιος. 16 προς 10 η αναλογία, βλέπεις ότι είναι πιο τετράγωνη σε σχέση με ένα πιο συμβατικό λάπτοπ. Βολεύει πιο πολύ και για παιχνίδια και για entertainment χρήση και για χρήση επαγγελματική. IPS το panel και ανάλυση QHD+, δηλαδή 2560x1600 pixels. Που δεν είναι η 4K η ανάλυση, για να, αντίστοιχα για να πιάσεις δύσκολα τα FPS, είναι όμως μια πολύ καλή ανάλυση για τη σύνδεση της οθόνης και αντίστοιχα με την κάρτα γραφικών που είναι τούμπανη, τον επεξεργαστή που είναι τούμπανος, μπορώ να φτάσω πάρα πολλά FPS. Τι παίζεις, τι παιχνίδια παίζεις? Καταρχάς παίζω Rainbow Six. Ναι. Δεν ξέρεις τι είναι? Όχι, ξέρω, ναι, πώς δεν ξέρω. Εξήγησε. Το παίζει DICE τώρα. Το παίζει DICE που λέει καπετάνιο. Πες, ένα Hermetzo, πες τι είναι. Τι είναι, shooter είναι, shooter παιχνίδι. Τι χείρο πολύ, τι είναι. Τι χείρο πολύ. Πάμε για όχι. Διονύσεις. Παίζω Sea of Thieves.
Εξού και το καπέλο, από εκεί έγινε καπετάνιο. Το όνειρό μου. Όνειρο ζωή. Ξεκίνησε από μικρό στι θάλασσε. Γενικά στη ζωή στο Sea of Thieves, λες. Γενικά. Ήτανε, ξεκίνησε από το Sea of Thieves ή έφτασε εδώ τώρα που έφτασα. Συγκινούμε. Και σου φέρνω το λαθρεμπόριο. Δεν είναι λαθρεμπόριο, βασικά σου φέρνω δώρα. Θα το ξαναπάρω πίσω. Τι θα κάνεις, καλά θα κάνεις. Ακόμα και στο Sea of Thieves που παίζει λοιπόν. Έχω βάλει κι άλλα. Εγώ έχω βάλει το Helldivers 2, έχω βάλει το Dirt 5, το Ghost of Tsushima, Last of Us Part 1 Remastered, το Halo Infinite. Έχω πάρει από όλες τις κατηγορίες παιχνίδια. Γιατί είπαμε ότι είναι ένα ταχύτατο λάπτοπ, το οποίο το παίρνεις έτσι όπως είναι και παίζεις παντού. Δεν χρειάζεται να συνδέσεις μια extra οθόνη. Άμα θες, έχεις την επιλογή. Και τώρα που λέω για επιλογή οθόνης, έχουμε HDMI 2.1, που σημαίνει 4K 120Hz, 8K 60Hz. RJ45, για ανισύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο. Έχω κάνει και Ethernet καλώδιο μόνος μου. Τι καπετάνιος είναι αυτό, για πού το βρήκαμε τον καπετάνιο αυτό. Type-C θύρα Thunderbolt. Έχουμε την υποδοχή για το ρεύμα του. Έχουμε δύο θύρες USB 3.2, USB Type-A. Έχουμε ακόμα μία Type-C με DisplayPort. Και από την άλλη μεριά έχουμε ακόμα μία Type-C με Power Delivery. Έχουμε ένα card reader και υποδοχή για μικρόφωνο και ακουστικό. Δηλαδή έχεις τα πάντα. Παιδιά, έχεις τα πάντα, δεν σου λείπει τίποτα. Άρα στην ουσία αξιοποιεί και το λίγο μεγαλύτερο πάχος του για να, να σου παρέχει όλες τις θύρες. Και άλλες τρεις μεριές, έτσι. Μόνο μπροστά δεν έχει. Για να δω, από κάτι έχει. Έχει ένα κουμπί εδώ. Αυτό είναι κουμπί. Τι. Τίποτα, αντιολαισθητικό, τέτοιο είναι. Για να είναι σταθερό, γιατί θα παίζει εκεί πέρα παιχνίδια. Δες τώρα, αυτό δεν είναι μόνο θέμα design. Είναι και θέμα λειτουργικό. Γιατί σου έχει Cooler Boost τεχνολογία στην ψήξη, σου έχει δύο ανεμιστήρες και έξι heat pipes. Τα οποία heat pipes είναι shared, είναι κοινά δηλαδή και για επεξεργαστή και για κάρτα γραφικών. Αυτό είναι πιο αποδοτικό στη θερμότητα. Στην ουσία διαχέει καλύτερα τη θερμότητα. Και κάτι άλλο που παρατήρησα. Στα πόδια στα ανοίγεις τώρα. Εδώ ολόκληρο γραφείο. Για λάπτοπ δεν είναι, δεν είπες ότι μπορώ να τα κάνω ναι. Που θέλω. Είδα ότι έχει και RGB. Ναι! Αυτό είναι το πρώτο που είδα. Λοιπόν, και δεν έχει ένα απλό RGB πληκτρολόγιο. Είναι Steel Series το πληκτρολόγιο φυσικά. Κάθε πλήκτρο που βλέπετε είναι ξεχωριστά φωτιζόμενο RGB. Και βλέπεις ότι το WASD έχει άλλο σχεδιασμό, άλλο χρωματισμό για να ξεχωρίζει, να το βρίσκεις και πιο εύκολα. Είναι τελείως αθόρυβο για ένα gaming laptop. Απλά το πάτημα που κάνεις το καταλαβαίνεις χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Πρέπει να σου πω. Είναι φοβερό το feedback που έχουν τα συγκεκριμένα πλήκτρα. Άμα δεν σου φτάνει η δύναμη του συγκεκριμένου μηχανήματος, η ίδια η MSI σου λέει ότι μπορώ να το κάνω overclocking. Δηλαδή το να δουλεύει παραπάνω. Ναι. Μπουστάρει και τον επεξεργαστή και την κάρτα γραφικών, να ανεβάζει τα βατ στην ουσία, 250W, κάνει ένα overboost. Σου δίνει επιπλέον δύναμη. Πώς να σου πω, σε περίπτωση που δεν σου φτάνει, άμα είσαι τόσο χαλβάς, ας πούμε, και να κερδίσεις έστω και λίγα FPS παραπάνω, σου λέει εδώ είμαι, μην μπλέξεις με προγράμματα και hacking και ρεύματα και τόνο και τ' άλλο. Σου προσφέρω εγώ είναι safe. Το overclock από την ίδια την MSI. Θέλω να δοκιμάσω, να δω αν ισχύουν όλα αυτά που είπες. Τι νομίζεις, δουλεύω, σε κοροϊδεύω. Ξέρω. Ωραίο κουνιάδο έκανε εσύ, ρε Αλέξη. Ωραίο κουνιάδο έκανε. Σε ξέρω κιόλας. Δεν με ξέρεις μόνο τόσα χρόνια. Και μαλώνουμε, ρε, και χαλάνε τα σόγια τώρα. Σου δίνει και ένα μήνα επιπλέον Game Pass Ultimate με την αγορά του. Που έχεις πρόσβαση σε άπειρα παιχνίδια, σε πάρα πολλά παιχνίδια. Xbox έχω, Δημήτρη. Τα ξέρω αυτά. Ναι, και στο PC όμως μπορεί να παίξει με το Game Pass. Για την αφορμή τώρα που ανοίξαμε το παιχνίδι, θα ενεργοποιήσω και το Nahimic software για τον ήχο. Θα το βάλω στο gaming. Το Nahimic το έχουμε δείξει και σε άλλα laptop της MSI. Στην ουσία βελτιώνει πάρα πολύ τον ήχο, ανάλογα με το αν είναι αν παρακολουθείς κάποια ταινία, άμα παίζεις παιχνίδι, άμα ακούς μουσική. Και υπάρχει αυτόματο σύστημα, ενεργοποιείς ένα προφίλ AI που επιλέγει από μόνο του τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Έχει τεράστια διαφορά στον ήχο. Maximum frame rate λέει 60. Εμείς επειδή έχουμε 200Hz οθόνη, θα τα αξιοποιήσουμε τα FPS και θα πάμε 240FPS να φτάσει μέγιστο. Χρησιμοποιεί περίπου 8GB από τα 16GB που έχει μέγιστα η κάρτα γραφικών. Τώρα που τα έχουμε δώσει όλα τέρμα, ακούς και τους ανεμιστήρες που δουλεύουν. Ακούγονται οι ανεμιστήρες. Αλλά στην ουσία θες να έχεις τη μέγιστη δυνατή ψήξη, έτσι. Η οθόνη είναι φανταστική. Φανταστική, βλέπεις από όλες τις γωνίες και εγώ που είμαι με το πλάι φαίνεται μια χαρά. Τα χρώματα είναι πολύ καλά. Παιδιά είναι πολύ smooth. Πάρα πολύ smooth. Αλήθεια. Και τώρα παίζουμε online. Online, ναι. Αξιοποιούμε και στο έπακρο και το Wi-Fi 6E που έχει για σύρματο. Δηλαδή τώρα δεν παίζουμε καν με RJ45 με ενσύρματο καλώδιο. Εντάξει, δεν υπάρχει. Μπορώ να σου βάλω και target. Αμαν! Το βλέπεις? Αλήθεια λες. Αυτό το βλέπω καμιά φορά σε gaming οθόνες.
αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά υπάρχει μέσα στο λάπτοπ το ίδιο. Τώρα παίζω με sniper, κάτσε να το δούμε. Δουλεύει όντως. Δεν έχει aimbot, δεν είναι σαν aimbot, αλλά βοηθάει, επειδή μου προφανώς δεν είναι aimbot, ρε Αλέξη. Δεν υπάρχει αυτά. Είναι από τα καλύτερα laptop για gaming, δεν το συζητάμε. Και όταν υπολογίζεις όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει, τη δύναμη που έχει, προφανώς θα χρησιμοποιείς και για επαγγελματική χρήση. Workstation κανονικό, να μοντάρεις βίντεο, να κάνεις επαγγελματική χρήση, δεν το συζητάμε, είναι θηρίο. Εν μεταξύ έκανε πριν εντύπωση στον Παναγιώτη πόσο γρήγορα άνοιξε το παιχνίδι και γενικά πόσο γρήγορα ενεργοποιήθηκε. Είναι και το SSD που έχει, ο M2, 2TB. Όλα αυτά δηλαδή βοηθάνε στο να είναι ταχύτατο το σύστημα. Βάλαμε και ένα Last of Us τώρα, έτσι και τη διαφορά. Πάλι έχω βάλει ό,τι καλύτερο στα γραφικά, όσο μπορεί να φτάσει. Δεν κάνει το παραμικρό, βλέπεις, ούτε ένα σπάσιμο εικόνα, ένα κόλλημα, τίποτα. Παίζει πολύ άψογα, φίλε. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο. Τώρα περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, λεπτομέρειες κτλ. Θα υπάρχει link στην περιγραφή. Υπάρχει και στο πλαίσιο το συγκεκριμένο μοντέλο. Είναι μια σειρά μοντέλων, θα πούμε. Δηλαδή, μπορεί να έχουν μια διαφορά στον επεξεργαστή, στην κάρτα γραφικών. Επιλέγεις αυτό που θέλεις. Βέβαια, όλα αυτά έρχονται και με ένα τίμημα, έτσι. Δεν είναι ένα φθηνό. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Άμα θες το καλύτερο. Είναι και πιο ακριβό. Έτσι. Έτσι. Άμα θες, λάβω με 300 ευρώ να παίζει. Δεν γίνεται. Καλώς δεν γίνεται να τα έχουμε όλα. Άμα θέλουν το καλύτερο και για τη δουλειά μας και για το gaming, είναι μία από τις καλύτερες επιλογές του συγκεκριμένου. Αλλά είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Θα το πάρεις πίσω. Θα το πάρω, εννοείται. Θα το στείλεις στην Ταϊβάν πίσω. Πω που ήρθε, θα το στείλω. Δεν μη σε νοιάζει εσένα. Ήρθε η ώρα να σα πάρω. Άντε, άντε. Πάω στο καράβι μου. Αέρα στα πανιά σου πάνω, αέρα. Άντε και στα δικά σου. Ποια τα πανιά. Α, ναι.